Από σφράγιση το πρωί της Τρίτης έγινε στο σπίτι της Μπεζανίου στην Πάτρα, με αρκετό κόσμο να έχει συγκεντρωθεί εκεί για να δει τι συμβαίνει, μιας και πρόκειται για το ακίνητο στο οποίο μέχρι πρόσφατα ζούσε η οικογένεια Δασκαλάκη με τα τρία παιδιά της. Το διαμέρισμα άνοιξε παρουσία συμβολιογράφου των δικηγόρων και συγγενών της εκλοιπούσας ιδιοκτήτριας. Αμέσως μετά ξεκίνησε η καταγραφή των αντικειμένων που βρίσκονται στο σπίτι, όπου διαπιστώθηκε ότι αντικείμενα είχαν κάνει φτερά, ενώ δεν βρέθηκαν ούτε τα κοσμήματα που είχε η 69χρονη γυναίκα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αποσφράγησης και της καταγραφής, της απογραφής μάλλον, όπως λέει η απόφαση, των κινητών πραγμάτων, τα οποία βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα. Περίπου εκτιμήθηκαν από τους δύο εκτιμητές πραγματογνώμονες η αξία της όλης οικοσκευής στα 25.000 ευρώ περίπου. Πλέον της αξίας του αναβατορίου, το οποίο είχε η αείμνηστη Βινιά Κούτρα, με το οποίο ανέβαινε από το ισόγειο στο δεύτερο όροφο λόγω της αναπηρίας της. Πράγματι, η οικοσκευή είναι καλή, είναι πολύ καλή, υπάρχουν αντικείμενα αξίας. Βέβαια, κάποια πράγματα δεν υπήρχαν, δεν καταγράφηκαν, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε υπήρχαν στην κατοχή της αείμνησης όσο ζούσε. Δηλαδή, υπήρχε ένα μαντολίνο του πατέρα της, αυτό δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκαν επίσης ασημένια σερβίτσια που είχε, τα οποία ήταν ασφαλώς αρκετής αξίας. Επίσης, πορσελάνια σερβίτσια. Αυτά σε μια ολόκληρη σερβάντα ήταν καινή, δεν υπήρχε τίποτα. Εννοείται δεν βρέθηκαν χρήματα, δεν βρέθηκαν τίποτα άλλα, ούτε κοσμήματα προσωπικά, τα οποία λογικά έπρεπε να έχει γυναίκα, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα από όλα αυτά. Βρέθηκαν τα ρούχα της, βέβαια, πολλά ρούχα, πάρα πολλά βιβλία, είναι νομίζω 5 ή 6 βιβλιοθήκες με βιβλία και έπιπλα αξίας όσον αφορά την τραπέζια, μπερζέρες κλπ. Είχαν κλειδιά και μπαίνανε, μέχρι να γίνει η σφράγιση που έγινε πολύ πρόσφατα, όπως ξέρετε, τουλάχιστον 1,5 χρόνο μετά το θάνατό της, κάποιοι άνθρωποι είχαν κλειδιά και έμπαιναν στο διαμέρισμα. Οι κληρονόμοι του ακινήτου μπορούν να προσφύγουν δικαστικά για τα αντικείμενα που δεν βρέθηκαν στο ακινήτο, όμως είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι αυτά υπήρχαν στο σπίτι και κάποιος ή κάποιοι τα αφαίρεσαν για να τα πουλήσουν με σκοπό το κέρδος από τη στιγμή που πέθανε η άτυχη γυναίκα. Μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια, μπορεί να στραφούν οι κληρονόμοι κατά γνώστων. Αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία συγκεκριμένα ποια αντικείμενα λείπουν, που και αυτό πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σπιτονοικοκυρά της Ρούλας Πισπυρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη πέθανε το Σεπτέμβριο του 2020 και αυτή τη στιγμή ο φάκελος θανάτου της δεν έχει κλείσει, καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια. Η υπόθεση συνεχίζεται, είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε και έχουμε πει και την άλλη φορά, ότι έγινε μια επιστροφή της δικογραφίας από την εισαγγελία στην ασφάλεια με σκοπό να οριστούν δύο πραγματογνώμονες να κάνουν μια ιατρική πραγματογνωσία για τα αίτια και τις αιτίες θανάτου, τις συνθήκες θανάτου της Ευγενίας Κούτρα. Οπότε αναμένεται και το πόρισμα αυτό, ναι. Πλέον, μετά την αποσφράγιση του ακινήτου, το κτίριο περνά στους κληρονόμους της σπιτονοικοκυράς που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να το πουλήσουν, ενώ τα ίδια στοιχεία θέλουν να κοστολογείται περίπου στις 300.000 ευρώ.